Σε μια είδηση που μόλις μας έχει φτάσει, στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μιχάλη Στάμου, τον καλό συνάδελφο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι ο Δήμος Πειραιά καταθέτει μήνυση κατά της Μελίνας Ασλανίδου, της γνωστής τραγουδίστριας. Σε ακούμε. Οργή στον Δήμο Πειραιά και στον Οργανισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Νεολαίας και στην πρόεδρο κυρία Σταυρούλα Αντωνάκου, προκάλεσε η απαράδεκτη ακύρωση της συναυλίας της Μελίνας Ασλανίδου στο Δεάκιο, η οποία ήταν προγραμματισμένη για εχθές. Συγκεκριμένα, η εταιρεία παραγωγής, η οποία ήταν έτοιμη για να διοργανώσει την εκδήλωση, το παραπέντε, και ενώ είχαν πουληθεί αρκετά εισιτήρια για την συναυλία της Μελίνας, λόγω τεχνικών προβλημάτων και κολλημάτων, με μια ανακοίνωση απλή, ενημέρωνε τον κόσμο ότι μπορούν να προμηθευτούν τα εισιτήρια, τα χρήματα από τα εισιτήρια τους που έχουν προκοληθεί, αλλά η συναυλία θα ματαιωθεί. Πράγμα περίεργο, καθώς Φίλιππε, στους όρους του συμφωνητικού που είχαν κάνει ο Δήμος Πειραιά, ο ΠΑΝ συγκεκριμένα, κυρία Αντωνάκου, με την παραγωγή της εταιρείας της κυρίας Ασλανίδου, έγραφε ακριβώς ότι μόνο από ακραίες καιρικές συνθήκες ή από μη ρευματοδότηση του χώρου θα αναβληθεί η συγκεκριμένη συναυλία. Έγινε μεγάλη αναστάτωση στον Πειραιά. Ο κόσμος άλλος ερχόταν με στήρια στα χέρια, δεν ήξερε πού να πάει για να του δώσουν τα χρήματά τους, να το αποδώσουν τα χρήματά τους. Άλλοι δεν το γνώριζαν καθόλου, ανέβηκαν στο Δεάκιο, άρχισαν οι φωνές, βλέπαν ένα άδειο Δεάκιο και η κατάσταση πλέον ήρθε στα χέρια για του Δήμου Πειραιά και της Προέδρου του ΟΠΑΝ, της κυρίας Αντωνάκου, η οποία έκανε μία δήλωση αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο, και μας λέει ότι σε συνέχεια της ανακοίνωσης της παραγωγού εταιρείας, που πριν λίγο σας ανέφερα, που έχει την αποκλειστική ευθύνη για την ακύρωση συναυλίας στο ΒΕΑ και ο Θέατρο του Πειραιά, η διοίκηση του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά, δηλώνουμε ότι επιφυλασσόμαστε για την άσκηση όλων των νομικών δικαιωμάτων μας κατά του παραγωγού της κυρίας Ασλανίδου, που χωρίς καμία νόμιμη αιτία προέβη στην ξαφνική ακύρωση της αποψινής συναυλίας χωρίς καν να μας ενημερώσει. Ξέρουμε το λόγο, αγαπητέ συνάδελφε. Είπε, λόγω τεχνικού προβλήματος. Αυτό είπε. Είναι. Δεν είπαν και το λόγο. Το λόγο εμείς τον γνωρίζουμε, δεν ξέρω αν μπορούμε. Ποιος είναι? Ο λόγος είναι ότι δεν είχαν προκοληθεί. Δεν είχαν προκοληθεί πολλά εισιτήρια για την συναυλία της κυρίας Ασλανίδου. Και η παραγωγή, λόγω της καταστροφής η οποία ίσως ερχόταν, αλλά και της δυσφήμισης, προτίμησε να μην την πραγματοποιήσει. Άρα μισό λεπτά, Μιχάλη Στάμου, ενώ η ανακοίνωση λέει ότι υπήρχαν τεχνικά κολλήματα, εν τέλει μας λες, σύμφωνα με τις πληροφορίες και που έχει ο Δήμος Πειραιά και ο Οργανισμός Πολιτικής Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά, ότι δεν έγινε η συναυλία επειδή δεν είχε πουλήσει η κυρία Ασλανίδου πολλά εισιτήρια για τη συναυλία της. Δεν είχε προπολήσει, επαναλαμβάνω. Δεν είχε προπολήσει. Mm. Δεν είχε γίνει μεγάλη προπόληση. Ενώ ο Δήμος Πειραιά έχει δίκιο με την ανακοίνωσή του ότι έπρεπε να γίνει συναυλία. Ο παραγωγός όμως, θέλοντας να προστατεύσει και την οικονομική του καταστροφή αλλά και την καλλιτέχνηδα, αυτές είναι οι πληροφορίες μας, έφερε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Διότι μπορούσε η συγκεκριμένη παραγωγή να γίνει απόψε ή να γίνει αύριο ή να γίνει μεθαύριο. Έχει ακυρωθεί δηλαδή τελείως η συναυλία. Έχει ακυρωθεί τελείως η συναυλία. Έχει ακυρωθεί τελείως. Αυτό είναι το παράξενο. Ενώ η κυρία Αντωνάκου και ο Δήμος τους δίνουν ημερομηνία και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και την μεθαύριο, που είναι καινό το θέατρο, και δεν δέχονται. Και δεν δέχονται. Δηλαδή, ακυρώνουν για τεχνικούς λόγους, λέει ο Δήμος Πειραιά, πάρτε παρακαλώ πολύ. Έχουμε ένα τρίμηνο, πότε θέλετε, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, και δεν θέλουν να πραγματοποιηθεί η συναυλία η κυρία Μελίνα Ασλανίδου και το επιτελείο της. Είναι απίστευτο. Να πάτε κι εσείς, να χαρεί Ασλανίδου. Μα δεν γίνεται, αρνείται να πάει. Φοβάται ότι δεν θα πάρει τα εισιτήρια. Μα αρνείται να πάει, είναι απίστευτο, δεν ξαναγίνει αυτό. Για 50 άτομα να κάνει συναυλία, δεν γίνεται. Το Βεάκι, όπως γνωρίζεις, Φίλιππε, είναι κλειστό. Έτσι, είναι κλειστό από εδώ και πέρα. Δεν έχει δηλαδή κάποια εκδήλωση. Μπορεί η κυρία Ασλανίδου και μέσα στις επόμενες μέρες να την κάνει. Αλλά δεν δέχονται. Μάλιστα. Και γι' αυτό το λόγο προχωράει νομικά και με όλες τις διαδικασίες. Φυσικά. Και έχει δίκιο ο Δήμος Πειραιά, διότι αυτό είναι προσβολή όχι μόνο για τον Δήμο, αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Μάλιστα.
Μιχάλη Στάμο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λίγο να διασκεδάσει ο κόσμος. Πάμε να γλεντήσει ο κόσμος. Πάμε να γλεντήσει ο κόσμος. Πάμε με Ζεδόπολη, σε εκεί λοιπόν.